Αφήνω αναπάντητα συντόμως τα ερωτήματα που ετέθησαν. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του κύριου Υπουργού και θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχει κι άλλο ένα κριτήριο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οι πολίτες οι οποίοι πήγαν στα δικαστήρια για να βγουν το δίκαιο τους απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές που τους στερούσαν το δικαίωμα στην εργασία, πού θα πηγαίναν, πού θα δίνουν εξουσιοδότηση, σε διοικητικά γραφεία τα οποία ήταν υπέρ του μνημονίου και ήταν, θα έλεγε κανένας, η συμπαράσταση, η τεχνική στα κλιμάκια της Τρόικας στην Ελλάδα. Δεν είναι λογικό ο πολίτης να αναζητά ως νομικό συμπαραστάτη ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να υποστηρίξει νομικά και πολιτικά το αίτημά του σε μια τέτοια ευαίσθητη μάλιστα υπόθεση που έχει και πολιτικές διαστάσεις. Δηλαδή έχει και άλλη πλευρά το θέμα. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να συζητήσουμε και στη Βουλή για την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών που προσφέρουν δυστυχώς ελληνικά δικηγορικά γραφεία και διάφορα πρόσωπα που υπάρχουν εδώ στη χώρα μας, νομικοί επιστήμονες κλπ. Στην Τρόικα. Πώς αυτοί ανοίγουν το δρόμο σε εισαγωγικά για να δουν πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν. Και θυμάστε τις καταγγελίες προηγούμενων υπουργών για το θέμα της μετενέργειας. Πώς άνοιξαν Έλληνες νομικοί τα μάτια στην Τρόικα για να καταργήσει τη μετενέργεια στη χώρα μας. Αυτό είναι το σοβαρό πολιτικό θέμα. Πώς οι Έλληνες νομικοί είναι συνεπίκουροι του μνημονίου και όχι αντιπαρατηθέμενοι στι μνημονιακές πολιτικές. Τώρα να πω κάτι προσωπικό. Τον κύριο Καθούδο τον γνωρίζω από τα φοιτητικά μας χρόνια. Ανήκει στην αριστερά, την οποία είναι πολύ καλό το που ο κύριος Κικίλιας νωρίτερα, την οποία τιμά και ο κύριος Κικίλιας, και θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό. Και θέλω να πω ότι είναι σημαντικό ότι αναγνωρίζει την αριστερά. Φαντάζομαι στην πάταξή του, δεν ξέρω, το τεκμήριο το ηθικό ο κύριος Κικίλιας, και τον ευχαριστώ για την τιμή που επιδαψιλεύει στην παράταξή μας. Τον κύριο Κατούρο τον γνωρίζω, λέω, από φοιτητή και ανήκει στην αριστερά του δρόμου. Και ως νομικός, αυτή τη στιγμή, αυτήν την αριστερά υποστηρίζει, την αριστερά των δικαιωμάτων δηλαδή. Αυτό σημαίνει αριστερά του δρόμου. Κύριε Βούλτεπ, και μην χαμογελάτε πονηρά, κάτι γνωρίζετε. Αριστερά του δρόμου σημαίνει αριστερά των δικαιωμάτων, των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Παρακαλώ να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ.